Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Εμφανίζομαι δειλά-δειλά. Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Mad for Fashion, την εκπομπή μόδας του Mad TV που σας κάνουμε συντροφιά καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 7 η ώρα. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί πρέπει να σας πω κάτι. Σας το έχω πει, θα σας το ξαναπώ, θα σας το λέω κάθε μέρα. Την Τετάρτη 19 Ιουνίου έρχονται τα Mad VMA 2024 από τη ΔΕΗ. Ναι, καλά, ακούσατε εκεί. Στο Taekwondo θα γίνει ο χαμός. Με τη στήριξη του μεγάλου μας χορηγού, τη ΔΕΗ, όλα τα activities, όλα όσα θα γίνουν, αποκτούν και ένα πράσινο μήνυμα, νόημα προς το περιβάλλον, αφού είναι όλα φιλικά. Δεν θα πρέπει να σας πω το καλύτερο. Θα στηθεί έξω από το Taekwondo 18 Ιουνίου και 19 τη μέρα εκείνη το βράδυ ένα Mad VMA Village όπου θα γίνει ο χαμός. Θα έχουμε activities. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα και μια συναυλία έκπληξη. Ναι, έκπληξη, δεν θα πω τίποτα. Και αυτό είναι δωρεάν. Όμως για να έρθετε στις 19 στο μεγάλο πάρτι εκείνη τη βραδιά το αποκορύφωμα πρέπει να μπείτε στο www.vitomusicawards.gr για να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Μην ξεχάσετε να μπείτε τώρα γιατί τα εισιτήρια περιορίζονται και δεν θα προλάβετε. Και εγώ σας θέλω όλους εκεί, γιατί παιδιά έχουμε κάτι ονοματάρες. Δεν λέω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ποιοι θα είναι οι super hosts για φέτος. Dudley, Fipster, Ηλένια Williams, το δικό μας το κορίτσι. Η Έλενα Ενθένια, Πάμερη, Γιάννη Τσιόρας, Μόντερ Σιντερέλα, Βαγγέλης Νάκης, ο χαμός και παρουσιαστής, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο Θέμης Γιοργαντάς. Ναι. Και τώρα, αφού το είπα αυτό, νομίζω είμαστε έτοιμοι για ένα outfit check. Πάω στο παιδικό πάρτι των γενεθλίων του ανιψιού μου. Γι' αυτό και εγώ έβαλα έτσι μια αθλητική φανέλα, sports, ήρεμη, χαλαρά και ένα τζινάκι με πολλές τάμπες. Γιατί, παιδιά, εκεί θα είναι παιδάκια, δεν πρέπει να φτιαχτώ, να μην πω κι εγώ λίγο στο κλίμα, γιατί μεγαλώνω και τα χρόνια περνάνε. Και με αυτόν τον μελαγχολικό τρόπο, πάμε γρήγορα σε ένα break και επιστρέφω σύντομα. Μην φύγει κανείς. Παιδιά, θέλω να χορέψω. Θέλω να χορέψω. Σας το λέω. Θέλω να χορέψω και να σας πω και κάτι. Θα πω να δηλώσω συμμετοχή στα dance auditions, mad dance auditions που γίνονται για να εμφανιστείτε όποιος θέλει, όχι όποιος θέλει, θα καταλάβετε, θα σας πω τη διαδικασία στα Mad VMA 2024 από τη ΔΕΗ και να χορέψετε δίπλα στη Λίλα. Το Mad και το Pandance σου δίνουν την ευκαιρία να είσαι εκεί, στο stage, 19 Ιουνίου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο www.vitomusicawards.gr να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου, δεν έχεις πολύ καιρό, άκουμε τι σου λέω, μπες τώρα. Και ίσως είσαι κι εσύ ένας από αυτούς που θα παρευρεθούν στις auditions που θα γίνουν την Παρασκευή 31 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας και την Κυριακή 2 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Και ακούστε πώς θα πάει η φάση. 200 τυχεροί από αυτούς που θα στείλουν στις αιτήσεις τους, που θα τους δούμε, θα τσεκάρουν όλους, είτε είναι professional dancer, είτε άνθρωποι που αγαπάνε το χορό ανάλογα, θα επιλέξουν εκείνους τους 200. Εκείνοι οι 200 θα πάνε στα dance audition και στις δύο πόλεις. Μην αγχώνεστε, συνολικά είναι 200. Δεν θα είναι 200 Αθήνα, 200 Θεσσαλονίκη. Θα είναι mix και θα πάνε εκεί και θα δείξουν τα επίπεδα των χορευτικών τους κινήσεων. Επίσης, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Εκεί θα είναι και η super host μας Έλενα Ενθένια μαζί με τη Λίλα να γίνει εκείνη ο χαμός και να επιλέξουν τους 20 καλύτερους που θα εμφανιστούν στη σκηνή των βραβείων. Και παιδιά, μην ξεχνάτε να αναδείξετε την πιο όμορφη πλευρά σας με το Pandance. Το Pandance δεν είναι τυχαία κιόλας που είναι μεγάλος υποστηριχτής των VMAs. Και αφού το πω αυτό, είμαι έτοιμος να παίξω smash or pass και να κρίνω τα ρούχα που έχουν φορέσει οι διάφοροι stars στο Met Gala 2024. Πάμε να δούμε. Harry's Red. Παιδιά, να σας πω κάτι, είναι δημιουργικό. Έπαιξε styling. Είναι τέλειο και είναι από τα outfit σαν να βλέπω ταινία ζωντανή. Και είναι υπέροχο, γι' αυτό θα βάλω ένα... Παιδιά, θα το βάλω. Θα το βάλω. Θα το βάλω! Θα το βάλω! Να το! Το έβαλα! Παιδιά, είναι το πρώτο μεντάρι! Το πρώτο μεντάρι που βάλω σε όλες αυτές τις εκπομπές που κάναμε εδώ παρέα!
Δεν το πιστεύω. Παιδιά, έγινε ο χαμός, έβαλα πεντάρι. Άρα ξέρουμε τον νικητή από τώρα. Δεν είμαι ο Κουδουνάρης. Ο Κουδουνάρης όλο άσο βάζει. Πάμε στην επόμενη που παιδιά νομίζω έχουμε ήδη νικητήρα. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναλέω. Η Ράντολφ, δεν τη ξέρω. Μην φάω cancel. Δεν τη ξέρω, δεν μου αρέσει εξάλλου ούτε το ρούχο της. Πολύ boring. Ένα. Sorry. Και πάμε και στην τελευταία μας φωτογραφία. Τζένιφερ Λόπεζ, ακούστε με. Η Τζένιφερ είναι κουκλάρα. Σε αυτό το Met Gala δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει βάλει ένα ρούχο που δεν την αναδεικνύει. Το make-up είναι χάλια, φαίνεται η ηλικία της και η Τζένιφερ δεν τη δείχνει την ηλικία της. Αυτό είναι το θέμα και με έκανε να παραξενευτώ. Η Τζένιφερ πολύ αποτυχημένη εμφάνιση. Το ρούχο είναι πολύ ωραίο, αλλά για άλλη γυναίκα, για άλλο, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει πάνω σου. Ήθελα κάτι άλλο, Τζένιφερ μου, και δεν μου αρέσεις. Ωραία. Έχουμε νικήτρια και δεν γίνονται να μην είναι, γιατί έχω το πρώτο πεντάρι που έδωσα στα χρονικά του Mad for Fashion εδώ στο Smash or Past. Και επειδή είναι πεντάρι, η νικήτρια κερδίζει μια κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Και με αυτόν τον τρόπο πάμε γρήγορα σε ένα break και επιστρέφουμε καλεσμένο. Επιστρέψαμε εδώ στο Mad for Fashion και ήρθε η στιγμή να υποδεχτώ το σημερινό μου καλεσμένο. Είναι ένα παιδί του οποίου σίγουρα έχετε δει φωτογραφίες, γιατί έχουν περάσει από το φωτογραφικό του φακό πολλοί Έλληνες celebrities, τραγουδιστές και όχι μόνο. Και νομίζω ήρθε η στιγμή να βγει μπροστά, να το γνωρίσουμε κι εμείς καλύτερα και ας υποδεχτούμε τον Τίμο Κονιδιτσιώτη ή αλλιώς Τίμο Κόνι. Καλησπέρα. Γεια σου Τίμο μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλώς σε όρισες, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πώς είσαι, πώς πέρασες το Πάσχα? Όλα σούπερ, γενικά αρκετή δουλίτσα. Ήθελα να, γενικά να πάω διακοπές, αλλά προτίμησα να το πέρασε πιο δυνατά. Δεν ξεκουράστηκες, Εντάξει. Αυτά έχει δουλειά. Αυτό. Και ήθελα να σου ερωτήσω γιατί φωτογραφία, πώς μπήκε στη ζωή σου, γιατί το επέλεξες, πώς προέκυψε. Κοίταξε, παλιότερα δεν περίμενα ποτέ ότι θα είμαι φωτογράφος. Έγινε λίγο από συγκυριακά, επειδή ασχολιόμουν με το μοντάζ από το σχολείο και γενικά στο γυμνάσιο Λύκειο με ταινίες μικρού μήκους. Και εν τέλει, ενώ είχα περάσει δίκη επιχειρήσεων, άλλαξα τελείως, πέρασα και φωτογραφία με 10%. Και άρχισα σιγά σιγά με βίντεο στην αρχή, με βίντεο κλιπς δηλαδή. Τι ήταν το πρώτο βίντεο κλιπ που έκανε, θυμάσαι? Ήταν του Geo Melody με τον Alec, Block Party λέγεται. Okay, δυνατά ξεκίνησες εσύ για πρώτο βίντεο κλιπ. Είναι το πρώτο μεγάλο, ας πούμε, έτσι, που είχα κάνει και με φίλους παλιότερα, okay. Αλλά σιγά σιγά δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Ή μια δουλειά μετά την άλλη. Ακριβώς. Και εν τέλει σιγά σιγά άρχισα και με τη φωτογραφία. Μετά μπήκα σε ένα στούντιο, σαν εξωτερικό συνεργάτης, Minor Six Media. Και από εκεί άνοιξαν πολλές πόρτες γενικότερα και το ένα φέρνει το άλλο σιγά σιγά και μπήκα στον χώρο. Τέλεια. Ποιες διαφορές βλέπεις στον Τίμο τότε που ξεκινούσε με σήμερα? Σε ποιο κομμάτι? Στο επαγγελματικό. Κοίταξε, όταν πρώτο ξεκίνησα, ήμουν πολύ στο ψάξιμο, ξέρεις να βρω και τι μου αρέσει να βγάζω. Δηλαδή, σου λέω αρχικά άρχισα με το βίντεο περισσότερο. Ναι. Και σιγά σιγά άρχισα να το ανακαλύπτω γενικά και τις τεχνικές φωτογραφίας και το. Αυτό δηλαδή το ψάχτηκα αρκετά για να βελτιωθώ και σαν φωτογράφος. Αλλά και στη δουλειά πάνω, ξέρεις, βελτιώθηκα και σαν άνθρωπος για να μπω στο χώρο και όλο αυτό. Αν σου έλεγα να επιλέξεις ένα από τα δύο, φωτογραφία ή βίντεο, ποιο από τα δύο προτιμάς, ποιο θα ξεχώριζες? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη, αλλά γι' αυτό είμαι εδώ. Για τα δύσκολα. Μακροπρόθεσμα, ίσως βίντεο. Okay. Αλλά ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τη φωτογραφία. Δηλαδή είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι αποτελεί πηγή έμπνευση για σένα? Κοίταξε, έμπνευση παίρνω από οτιδήποτε στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή ακόμα και από ταινίες, βίντεο, από άλλους φωτογράφους. Okay. Αλλά ειδικά επειδή μου αρέσει και πολύ σκηνοθετημένη φωτογραφία, μπορεί να δω και κάτι στο δρόμο απλά και να πω αυτό κάπου θα το χρησιμοποιήσω σε ένα γύρισμα ή σε μια σκηνοθεσία, σε μια φωτογραφία, ας πούμε. Okay, άρα σημειώνεις το location και λες ότι ναι, εδώ θα το, κάνω. Το Google Maps είναι γεμάτο με spots που. Γενικά, τι πιστεύεις όμως, η φωτογραφία είναι τέχνη ή τεχνική? Πιστεύω είναι τέχνη περισσότερο, γιατί τεχνικά όλοι πλέον, ξέρεις, τα κινητά είναι πολύ εξελιγμένα, ναι. Όλα είναι πολύ προσβάσιμα σε όλους. Σκέψου ότι είναι ένα τηλέφωνο και 4 κάμερες. Ακριβώς. Πιστεύω περισσότερο είναι, ξέρεις, η ματιά του φωτογράφου και πάνω κάτω πώς χρησιμοποιείς αυτό το μέσο εσύ. Θέλω να μου πεις 5 tips για να βγάλουμε την τέλεια ερασιτεχνική φωτογραφία. Εμείς δηλαδή που δεν έχουμε φωτογραφική, που θέλουμε να ανεβάσουμε ένα post στο Instagram. Με κινητό ή κάμερα κανονική? Ιδανικά με κινητό, γιατί μόνο οι πλήστοι τηλεθεατές μας έχουν κινητό, δεν έχουν κάμερα. Όχι, okay, κοίταξε. Ο φωτισμός είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, είτε έχεις καλή είτε κακή κάμερα, αν έχεις καλό φωτισμό, μπορείς να βγάλεις. Είναι το α και το μέγα περίπου σε μια καλή εικόνα. Τώρα, κοίταξε, είναι το κάδρο σίγουρα.
να το καθαρίσει καλά και να. Και επικοινωνία με αυτό που φωτογραφίζει. Δηλαδή, ξέρεις, δεν χρειάζεται πολλά-πολλά, μα πετύχει μια καλή λήψη στο πώς κοιτάει και όλα αυτά είναι. Κόπλε, νομίζω. Ναι. Τέλεια. Πέρα από το φωτογραφικό σου φακό, όπως είπα στην αρχή, έχουν περάσει και πολλοί Έλληνες celebrities. Ξεχωρίζεις κάποια συνεργασία σου, υπάρχει κάποια αγώνα μπει συνεργασία που θες να κάνεις? Κοίταξε. Αρκετές, θα έλεγα. Το κυνηγάω γενικότερα, ξέρεις. Δηλαδή, με όποια ευκαιρία μου βγαίνει για δουλειά, δηλαδή θέλω σιγά-σιγά να βγάλω πολλούς περισσότερους. Βασικά, όλες οι φορές που είχα βγάλει, ας πούμε, το Light και γενικά στην ημέρα θετικής ενέργειας, ήταν από τις πιο αξέχασες εμπειρίες. Τέλεια. Υπάρχει κάποια wannabe, ένα που σου έρχεται τώρα στο μυαλό που θες να φωτογραφίσεις? Δεν νομίζω συγκεκριμένος. Δηλαδή, θα ήθελα γενικά λίγο πολύ, ας πούμε, από τραπ σκηνή, θα ήθελα να φωτογραφίσω και όσους δεν έχω βγάλει. Κοίτα, έχεις και το στυλάκι λίγο του τραπ. Οπότε νομίζω ότι ταιριάζει γάντι. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, έχεις κάνει και φωτογραφίσεις και βίντεο κλιπς. Σου έβαλα πριν το δίλημα να επιλέξεις ένα από τα δύο. Εσένα σαν Τίμο, χωρίς να επιλέξεις, ναι. Ποιος σε γεμίζει περισσότερο? Από τα δύο δηλαδή. Ναι. Νομίζω το κομμάτι του βίντεο περισσότερο, της σκηνοθεσίας. Του βίντεο, της σκηνοθεσίας. Ναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι? Κοίταξε, όλα άμα σου αρέσουν δεν τα βλέπεις δύσκολο, κι ας είναι δηλαδή. Το θέμα είναι ότι αυτό εδώ. Μ' αρέσει το δημιουργικό κομμάτι στο βίντεο. Τα και... είναι, υπάρχει δηλαδή μια καλή διάθεση. Ακριβώς, και να τα κάνουμε όλα. Το βλέπω σαν challenge να κάνω περισσότερα πράγματα. Σε κάθε βίντεο κλιπ θέλω να δοκιμάζω κάτι καινούριο. Κάτι new, να μπει. Ναι. Θα τα αφήνεις τώρα όλα εδώ στην Ελλάδα για να πας στο εξωτερικό να κυνηγήσεις τα όνειρά σου? Κοίταξε, ήδη σε αυτό που κάνω έχω σαν στόχο όντως μακροπρόθεσμα να καταφέρω να δουλεύω με εξωτερικό σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Okay. Αλλά απλά να πηγαίνω και να επιστρέφω. Άρα δεν θα πηγαίνεις ποτέ μόνιμα? Δεν φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Κοίταξε, άμα βγει κάποια πολύ τρελή ευκαιρία, ξέρω εγώ, γιατί όχι. Αλλά θα ήθελα να μένω εδώ και να μπορώ να πετάγω, ας πούμε. Θα ήθελες να το ακολουθήσεις το hip hop trap σκηνή και στο εξωτερικό ή να δοκιμάσεις σε κάτι άλλο? Κοίταξε, έτυχε τώρα πρόσφατα να είμαι φωτογράφος σε ένα βίντεο κλιπ του Voyage, που ήταν okay. Η πρώτη μου έτσι, συνεργασία με καλλιτέχνη του εξωτερικού, έτσι πιο μεγάλο. Πάθαλα πάρα πολύ γενικά στο μέλλον, δηλαδή να οδηγηθεί προς τα εκεί. Okay. Άρα φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα να είσαι κάπου αλλού, κάπου εκτός? Δεν το ξέρω, αλλά θα το ήθελα. Πώς το φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Πες την αλήθεια. Είμαστε όλοι μάρτυρες. Κοιτάξτε, θα ήθελα να αυτό που κάνω το συνεχίσω να γίνω ακόμα καλύτερος, να κάνω ακόμα περισσότερες δουλειές και να συνεχίσω να βγάζω ωραίες φωτογραφίες και... Να υπάρχει μια εξέλιξη αυτό. Δηλαδή, σκαλοπατάκι ναι. Να φτάσουμε στο σημείο που να βγάλω και ακόμα μεγαλύτερα ονόματα, ξέρεις πότε δεν υπάρχει τέλος. Και τώρα πες μεγαλύτερα ονόματα, θα πάμε σε ένα γρήγορο break γιατί θα επιστρέψουμε και θα δούμε μερικές από τις φωτογραφίσεις του Τίμου και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο MAD TV. Επιστρέψαμε εδώ στο Math for Fashion και στην παρέα μας είναι ο Τίμος. Τίμο μου, είσαι έτοιμος να δούμε τις φωτογραφίες σου, να τις σχολιάσουμε, να μας πεις έτσι background, ιστορίες, κάτι που να έχει συμβεί εκεί. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, στη φωτογραφία είναι η Αντριέλα Τζόκα. Ήταν μια φωτογράφηση που ήταν για να μπει σε ένα περιοδικό για μια συνέντευξη. Νομίζω κάπου την έχω δει, έχω δει τη συνέντευξη. Στο Athens Voice ήταν. Mm. Κοίταξε, βασικά ως προς τι θες να σου πω, ας πούμε. Πώς το σκηνοθετήσατε, πώς έγινε αυτή η φωτογράφηση? Κοίταξε, έγινε γιατί σε... Γιατί μαυρό, άσπρο? Ήταν ουσιαστικά μια στοντιακή φωτογράφηση, σε άσπρο background για... Θέλαμε κυρίως αυτό να φαίνεται και ξεκάθαρα το πρόσωπο και να... Να εστιάζει. Να είναι κάτι απλό, αλλά να έχει ένα δυνατό νόημα, ας πούμε, να φαίνεται ξεκάθαρα η μάσκα. Νομίζω και... καταλαβαίνουμε όλοι το νόημα και το βλέμμα. Υπάρχει ένα δυναμικό βλέμμα. Αυτό το βλέπω. Τέλεια. Πάμε στην επόμενη. Α, η Μαρσό. Και αυτή η φωτογραφία είναι. Πόσο ωραία. Vintage. Ναι, το έχω κάνει έτσι να είναι λίγο πιο τα χρώματα. Γενικά μου αρέσει στις φωτογραφίες μου αρκετά να βάζω πιο vintage στοιχεία. Okay. Και βγάζω και με feeling κάποιες φορές, αλλά αυτή ας πούμε είναι digital. Βγάζει και πιο ρομαντικά vibe. Ναι. Ότι είμαι στο σπίτι, δειμόνι. Είμαι καλά, είμαι χαρούμενη. Λείπει μια παρέα, μπηχτές, δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι βρα... Α, πήγα στην επόμενη. Ο Χοκ. Ο Χοκ, ναι. Αυτό ήταν στην ημέρα θετικής ενέργειας, ήταν στο backstage. Όπου... Έχω να πω ότι εκεί γνωριστήκαμε κιόλας. Ναι. Αυτό και του είχα πει σε μια φάση, ξέρεις, μιλήσαμε λίγο και του λέω να σε βγάλω τις φωτογραφίες και βάζει τα γυαλιά έτσι, τύπου, και μου άρεσε σαν κάδρο.
Πολύ δυναμική φωτογραφία πάντως. Γενικά έχει γίνει χαμός, θυμάμαι. Γινόταν ένας πανικός και πήγαν και ο Χοκ. Καλά, εκείνη τη μέρα γινόταν full. Θυμάμαι, full πήγαμε, από τι ώρα πήγαμε, από τις... Εγώ ήμουν από 12 ώρα το πρωί, νομίζω. Άρα, εγώ ήμουν πιο πριν, ήμουν 10, 11. Ναι, ναι. Και φύγαμε 9, 10 το βράδυ. Ο χαμός και... Πάμε παρακάτω. Έχω να σου πω ότι από τις φωτογραφίες που είδα που πριν επιλέξω, την ξεχώρισα αυτή. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ίσως το background, ίσως το ροζ στο καπέλο, πώς κάθεται έτσι. Η πληροφορία που βλέπω. Αυτό για μένα ήταν η favorite μου. Το concept, αυτός είναι ο Ακύλας, που είναι και αυτός newcomer καλλιτέχνης ανερχόμενος. Το concept γενικά ήταν αυτό. Βασικά ήταν ο τίτλος που βάλαμε, ας πούμε, ρεμπέ της νέας εποχής. Δηλαδή, ξέρεις, συνδυάσαμε τη μουσική που κάνει με το να είναι σε ένα μέρος με το μπουζούκι εκεί πέρα. Η μπαγλαμάς τι είναι. Μπουζούκι είναι. Μπουζούκι, ναι. Μπουζούκι. Και σε ένα μαγαζί έτσι με παλιά πράγματα και να βγάλει αυτό το. Να δημιουργεί μια αντίθεση. Δηλαδή φοράει για το σκουφάκι, το ροζ. Που είναι κάτι πιο σύγχρονο. Ναι, ακριβώς. Τα χρώματα. Φοβερή λήψη πάντως. Και με τη γούνα από πάνω, ξέρεις. Θέλαμε να βγάλει λίγο kits, λίγο έτσι προκλητικό. Πάντως αυτά που μου λες αποτυπώνονται full. Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπω. Και ήταν τα στοιχεία που με έκαναν να ξεχωρίσω και αυτή τη φωτογραφία εμένα. Και γενικά από αυτό το shooting δύσκολα, ας πούμε, σου έδωσα αυτή. Είχα και άλλες που μου άρεσαν, αλλά ήθελα κάπως να φαίνεται πολύ και ο χώρος. Μα και η γωνία λήψης είναι υπέροχη, γιατί δεν είναι το καθαρό απέναντι, είσαι λίγο πιο πάνω, νομίζω. Ναι. Είναι λίγο πιο. Έχει πράγμα. Ναι. Πανοραμικό κάδρο, πώς λέγεται. Τέλεια, πάμε στην επόμενη. Στουτιακή. Αυτή είναι στουτιακή, είναι ο Τάκι Τσάν. Αυτό είναι. Είμαι και στο The Good Vibe Show που είναι μια εκπομπή με τραπ καλλιτέχνες με συνεντεύξεις. Okay. Ο φωτογράφος εκεί. Και αυτό ήταν εκεί, η φωτογράφηση από εκεί πέρα. Και ο Τάκης γενικά είναι τρομερή προσωπικότητα. Και γενικά ένα πράγμα που μου αρέσει πολύ σε φωτογραφίες που κάνω είναι αυτό ότι γνωρίζω ανθρώπους με πολύ έντονες προσωπικότητες. Πάντως, ο καθένας, δεν τους ξέρω όλους προσωπικά, νομίζω είναι μια άλλη ξεχωριστή προσωπικότητα όσους είδαμε. Δηλαδή, ξεχωρίζουν. Είναι καλό το ότι εγκληματίζεσαι, δηλαδή. Ναι. Με ανθρώπους και βρίσκεις το ευαίσθητο σημείο τους. Και αυτό είναι μείον τους, αυτό είναι μείον τους. Τι λέει, έχουμε άλλη φωτογραφία. Πάμε να δούμε και την επόμενη. Αυτές είναι. Αυτές δεν είναι οι φωτογραφίες μας. Okay. Είδαμε 6 φωτογραφίες, 5. Τέλειο. Τίμω μου κάπου εδώ. Εγώ ήθελα κι άλλο η αλήθεια. Αλλά αυτός ο τηλεοπτικός ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα μας και ήσουν εδώ στην τροφιά μας και είδαμε και τις φωτογραφίες και τις λειψάρες σου. Σου εύχομαι κάθε καλό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να καληνυχτήσω και τον κόσμο που μας βλέπει από το σπίτι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και μην ξεχνάτε Mad for Fashion καθημερινά 7 η ώρα στο Mad TV. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλούθια πολλά.